πριν από την έναρξη του αγώνα μεταξύ της ΑΕΚ και του Άρη για την τρίτη αγωνιστική των play-off, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των τριών ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στα θλιβερά επεισόδια της Τετάρτης. Ο Άρης μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και απείλησε μόλις το δεύτερο λεπτό. Όταν μετά την εκτέλεση φάουλ του Νέτο, ο Σάχα δεν συγκράτησε την μπάλα και ο Νασούτη από κοντά δεν κατάφερε να νικήσει τον Αργεντινό goalkeeper. Μετά από σέντρα του Μαντούκα, ο Καφές πήδηξε για την κεφαλιά του, δεν κατάφερε όμως να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για να ανοίξει το σκορ. Στο ένατο λεπτό, ο Τζόνσον πήρε την κεφαλιά μετά τη σέντρα του Χαβίτο, όμως ο Σάχα ήταν σε ετοιμότητα και μπλόκαρε. Καλή ανάπτυξη της ΑΕΚ με τον Γκέντσογλου που άνοιξε στον Αραούχο. Αυτός έκανε τη σέντρα, ο Καφές πήρε την κεφαλιά, ο Σιφάκης παραχώρησε το κόρνερ στο 17ο λεπτό. Μερικά λεπτά αργότερα η ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε για δύο φάουλ του Αράνο και του Ναυτή, στον Μαντούκα και τον Γκέντσογλου αντίστοιχα. Ο διαιτής ήταν κοντά και άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ο Αράνο με σπουδαία μπαλιά βρήκε τον Κάλβο που δεν πρόλαβε την έξοδο του Σάχα. Η κόντρα ευνόησε τον ποδοσφαιριστή του Άρη, που έκανε τη σέντρα για τον Τζόνσον, αυτός έστρωσε στον Χαβίτο που σούταρε επάνω στο σώμα του Αραούχο. Καλή στιγμή για τον Άρη που δεν κατάφερε όμως να ανοίξει το σκορ είτε με τον Τζόνσον είτε με τον Χαβίτο. Στο 27 η ΑΕΚ πήρε κεφάλι στο σκορ. Τζιμπούρ, Μπλάνκο και Σκόκο συνεργάστηκαν, η μπάλα κόντραρε στα πόδια του Ρονάλντο Γκιάρο, στρώθηκε στο Τζιμπούρ που πέτυχε ένα θαυμάσιο γκολ και έκανε το 1-0. Την παλιά του Σκόκο εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο Γαλλοαλγερινός που δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει το Σιφάκι. Στο 36ο λεπτό η ΑΕΚ έμεινε με 10 παίκτες όταν μετά την εκτέλεση φάουλ του Μαντούκα ο Γιάχιτς βρήκε την μπάλα με το χέρι και ο διαιτής κ. Κουκουλάκης του έδειξε την δεύτερη κίτρινη κάρτα. Με 10 παίκτες η ΑΕΚ λόγω της αποβολής του Γιάχιτς. Ο ποδοσφαιριστής ΑΕΚ πήδηξε για την κεφαλιά, την μπάλα όμως βρήκε στο χέρι του. Τρία λεπτά αργότερα επανήλθε η αριθμητική ισορροπία στο παιχνίδι. Μετά από φάουλ του Αράνο, ο Κάλβο κλώτσισε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Έπειτα, δεν άφησε να εκτελεστεί γρήγορα το φάουλ για την ΑΕΚ και ο διαιτητής κ. Κουκουλάκης του έδειξε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Κόκκινη για τον Τόνι Κάλβο, ο Άρης έμεινε με 10 παίκτες από το 31ο λεπτό. Ο ποδοσφαιριστής του Άρη έδωσε το χέρι του στον κύριο Κουκουλάκη. Στο 42 ο Σκόκο έκανε την σέντρα, την κεφαλιά πήρε ο Μπλάνκο, η μπάλα όμως κατέληξε out. Τελευταία ευκαιρία στον πρώτο ημίχρονο, εκτέλεση φάουλ του Νέτο, κεφαλιά του Νασούτη, η μπάλα πέρασε out. Στο 53 ο Πρίτας με βαθιά μπαλιά βρήκε τον Τζόνσον που έστρωσε στον Χαβίτο. Αυτός έκανε το σουτ, ο Σάχα απέκρουσε το rebound, πήρε ο Κάμπορα που τσίπησε την μπάλα και ο γκολκίπερ της ΑΕΚ τον ανέτρεψε. Ο διαιτητής κατελόγησε πέναλτι και έδειξε την κόκκινη κάρτα στον Αργεντινό, αφήνοντας την ΑΕΚ με 9 παίκτες. Ξανά η μπαλιά του Τζόνσον, το σουτ του Χαβίτο. Έσωσε αρχικά ο Σάχα, τσίπησε την μπάλα ο Κάμπορα και τον ανέτρεψε ο Σάχα, πέναλτι για τον Άρη. Από τα 11 μέτρα ο Κάμπορα ήταν εύστοχος και έκανε το 1-1. Στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης, η ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι στην πτώση του Τζιμπούρ στην περιοχή από το μαρκάρισμα του Νασούτη. Ο κύριος Κουκουλάκης άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Καλή εκτέλεση φάουλ του Νέτο στο 59. Η μπάλα πέρασε δίπλα το δεξί δοκάρι του Αραμπατζή. Ο Άρης πίεσε ακόμη περισσότερο και απείλησε στο 68 με τον Τζόνσον μετά από πάσα του Πρίτα.
φάουλ του Μαντούκα, ο Σιφάκης μπλόκαρε και έβγαλε την ομάδα του γρήγορα στην αντεπίθεση, αφήνοντας την μπάλα με τα χέρια στον Χαβίτο. Αυτός απέφυγε τον Αραούχο και τον Λαγού έκανε σπουδαία μπαλιά για τον Κάμπορα, ο οποίος νικήθηκε από τον Αραμπατζή. Έπειτα από μάκρυνο Λαγός. Ξανά η σπουδαία μπαλιά του Χαβίτο, ο Κάμπορα δεν κατάφερε να νικήσει τον Γιάννη Αραμπατζή. Η πίεση του Άρη απέφερε καρπού στο 70 στο δεύτερο λεπτό. Ο Νέτο με σέντρα βρήκε τον Τζόνσον στην καρδιά της άμυνας, που με κεφαλιά άνοιξε τον Αραμπατζή και βάλε την ομάδα του σε θέση οδηγού. 2-1 για τον Άρη στο 72. Σπουδαία μπάλια του Νέτο, σπουδαία και η κεφαλιά του Τζόνσον για το 2-1. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η ΑΕΚ ισοφάρισε. Στο 75 ο Τζιμπούρ έδωσε στον καφέ, αυτός έστρωσε στο Λεωνάρντο που πλάσαρε εύστοχα τον Σιφάκη για το 2-2. Ασίστ του καφέ που έκανε ωραία κίνηση στην περιοχή του Άρη, έδωσε για τον Λεωνάρντο και αυτός δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 2-2. Ένα λεπτό αργότερα ο Σκόκο βρέθηκε στο έδαφος από μαρκάρισμα του Νασούτη και ο διαιτής αναμέτρησης, κ. Κουκουλάκης, κατελόγησε την εσχάτη των ποινών. Ο Αργεντινός από τα 11 μέτρα ήταν εύστοχος και έκανε το 3-2 δίνοντας το προβάδισμα στην ΑΕΚ. Στο 71ο λεπτό η ομάδα του Έκτο Ραούλ Κούπερ έμεινε και αυτή με 9 παίκτες. Ο Καφές βρέθηκε στο έδαφος από τον Κάμπορα και ο κύριος Κουκουλάκης του έδειξε την κόκκινη κάρτα. Και ο Κάμπορα πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια. Στο 84, Καφές και Σκόκο συνεργάστηκαν. Ο Αργεντινός με σέντρα σημάδεψε τον Λεωνάρντο, που με κεφαλιά νίκησε για δεύτερη φορά στο μάτι τον Σιφάκη και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-2 για την Ένωση. Μπαλιά ακριβίας του Σκόκο, ο Λεωνάρντο έκανε το 4-2. Σπουδαία ανάπτυξη της ΑΕΚ στο 87 με Λεωνάρντο, Τζιμπούρ και Σκόκο, που θέλησε να κρεμάσει τον Σιφάκη, η μπάλα όμως κατέληξε out. Ο Άρης πίεσε και έψαξε για τον goal. Ο Ναυτή κέρδισε την κόντρα από τον Καφέ, έβγαλε στον Τζόνσον που νικήθηκε από τον Αραμπατζή. Λίγο πριν το τέλος του αγώνα, ο Σκόκο που αντικαταστάθηκε από τον Γεωργία καταχειροκροτήθηκε από τους φίλους ΣΑΕ και έδεσε το χέρι του σε όλους στον πάγκο της Ένωσης. Το τελευταίο σφύριγμα του κυρίου Κουκουλάκη βρήκε την ΑΕΚ να πανηγυρίζει την πρώτη της νίκη στα play-offs.